Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή να μιλάω εγώ για το Στέλιο, τέλος πάντων. Αλλά... δεν κρύβω ότι προσπάθησα να γράψω ένα κείμενο και όταν το έγραψα συγκινήθηκα γιατί θυμήθηκα όλα αυτά που βίωσα μαζί του εκείνη την περίοδο. Εγώ ήμουν υποψήφιος διδάκτορας του Στέλιου για ένα χρόνο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν πρόλαβα να συνεχίσω τη διατριβή μου. Αλλά λόγω της απομόνωσης εκείνη την περίοδο μου στο Πανεπιστήμιο. Ήμουν πάρα πολύ δίπλα του και πέρα από μια σχέση καθηγητή και φοιτητή αναπτύχθηκε μια φιλία η οποία εντάξει, με έχει σημαδέψει. Γνώρισα τον Στέλιο το Μάρτιο του 2005 όταν του έστειλα μια πρόταση για διδακτορική διατριβή και ένα βιογραφικό προκειμένου να με δεχτεί ως υποψήφιο διδάκτορα. Εκείνη την περίοδο ο Στέλιος ετοίμαζε το δεύτερο τόμο του βιβλίου του για τις θεωρίες συλλογικής δράσης και κοινωνικών κινημάτων. Είχε στήσει ένα site στο ίντερνετ το οποίο ήθελε να αποτελέσει ένα χώρο ανάπτυξης θεωρητικών κειμένων και κινηματικών εμπειριών και παράλληλα φιλοδοξούσε να δημιουργήσει μια ομάδα που θα ερευνούσε το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ που θα γινόταν το 2006 στην Αθήνα. Είχε δηλαδή όρεξη για δουλειά. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Μέσα από τις συναντήσεις που είχα μέχρι να εγκριθεί η πρότασή μου, άρχισα να αναπτύσσει μια πολύ προσωπική σχέση μεταξύ μας που ξεπερνούσε τη σχέση καθηγητή-φοιτητή. Με εμπιστεύτηκε αμέσως και αυτό όχι μόνο με ξάφνιασε, με άγγιξε, με επηρέασε τις επιλογές μου και αυτό πραγματικά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όταν εγκρίθηκε η πρόταση και κατέβηκα στο Ρέθυμνο για να εγκατασταθώ μέσα Ιουλίου, τότε πάλι με βοήθησε. Τότε όμως που έμαθα για την υπόθεση του μεταπτυχιακού. Μια μέρα βρισκόμασταν στο γραφείο του και είδα πάνω στο γραφείο ένα έγγραφο που απευθυνόταν στη Γενική Συνέλευση του τμήματος. Το ρώτησα από περιέργεια γιατί είναι αυτό και μου εξήγησε χαρακτηριστικά. Τόσο καιρό δεν μιλάω, αλλά δεν μπορώ τώρα να το βουλώσω. Μου εξήγησε επίσης ότι και την προηγούμενη χρονιά, όπου ο Στέλιος είχε εκπαιδευτική άδεια, είχαν γίνει παρατυπίες. Ο Στέλιος βοηθούσε τους υποψήφιους διδακτόρους του, εμένα και τον Σάμια τον Αλεξανδρίδη. Και μας είχε δώσει τα κλειδιά του γραφείου του για να μπορούμε να μελετάμε πιο άνετα όταν αυτός απουσίαζε. Έτσι μπορούσαμε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά το κλίμα που επικρατούσε. Στο γραφείο του δεν έρχονταν κανείς από το τμήμα εκτός από τον κύριο Αλεξάκη. Και αυτός μέχρι τον Νοέμβρη, όπου τότε εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Αντιθέτως, οι επισκέψεις των φοιτητών του ήταν καθημερινές. Ήταν πολύ αγαπητός στους φοιτητές του. Τον εκτιμούσαν πάρα πολύ ως καθηγητή. Και όχι απλά επειδή έβαζε καλούς βαθμούς ή τέτοια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Παρά τα αυτά, το τμήμα κατάργησε την κατεύθυνση των μαθημάτων του. Μπορεί να έλεγε ότι δεν τον πειράζει και ότι έτσι θα μπορούσε να δουλέψει καλύτερα, φαίνονταν όμως το γεγονός ότι τον είχε στεναχωρήσει. Ήταν γεμάτος άγχος, μιλάμε για πολύ άγχος. Είχε ξαναρχίσει το κάπνισμα και κάμιζε σταθερά κλίση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα μετά από μια συνέλευση, μπαίνει μέσα στο γραφείο με τέτοιον εκνευρισμό που πραγματικά φοβηθήκαμε κι εγώ και ο Σάμι. Πέταξε την τσάντα με δύναμη κάτω και μας ζήτησε να φύγουμε όλοι μαζί, να πάμε μια βόλτα έξω να ξεσκάσει. Κάτι πήγε να το ρωτήσει ο Σάμι για τη διατριβή του και του λέει χαρακτηριστικά: Άσε με τώρα, ρε Σάμι, πάμε να φύγουμε και θα σκάσω. Προφανώς ο άνθρωπος είχε πίεση εκεί την ώρα, τέλος πάντων. Η απομόνωση του από τον ακαδημαϊκό χώρο φαινόταν και στις κοινωνικές τους αναστροφές. Έβγαινε με ελάχιστους καθηγητές και όταν μας είχε καλέσει μια φορά στο σπίτι του για τη γιορτή του, υπήρχε μόνο ένας καθηγητής από το τμήμα κοινωνιολογίας. Όλοι οι υπόλοιποι που ήταν πολλοί ήταν φίλοι του εκτός επαγγέλματος. Αλλά και όταν του είπα τον Μάιο ή τον Αύγουστο ότι θα πάω στρατό, έμαθα ότι εκμυστηρεύτηκε σε μια κοινή μας φίλη ότι δεν ήξερε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, που ο Κώστας και ο Σάμι θα φύγουν και θα έμεινε τελείως μόνος του μέσα στο πανεπιστήμιο. Πέρα όμως από το άγχος, τη στεναχώρια και το αίσθημα απομόνωσης, ο Στέλιος ένιωθε προδομένος. Προδομένος γιατί ήταν μόνος του, αλλά και γιατί είχε εμπιστευτεί λάθος ανθρώπους. Και γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρος και γνωρίζοντας τον Στέλιο, έστω και για ένα χρόνο, αλλά και για αυτά τα λίγα που μου είχε πει, το βασάνιζε πάρα πολύ. Πάντως πρέπει να πω ότι ο Στέλιος προσπάθησε να μας αφήσει έξω από εμένα και το Σάμι, έξω από όλα αυτά και ό,τι μαθαίναμε μας τα έλεγε μέσα στα νεύρα του. Ποτέ για παράδειγμα δεν μας είπε για την πειθαρχική δίωξη. Ούτε ακόμα και όταν το συνόδευα στον Πειραιά για να πάρει το καράβι προκειμένου να παραστήσει τη μοιραία συνέλευση. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο Στέλιος δεν λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο ούτε για να κερδίσει κάποιο ακαδημαϊκό αξίωμα, ούτε κάποιο μικροκομματικό όφελος, όπως ακούστηκε στη δίκη. Έδρασε πολιτικά και με γνώμονα τον αξιακό του κώδικα, το ήθος και την ετοιμότητά του. Υπερασπίστηκε τους φοιτητές του ανεξαρτήτως πολιτικής του τοποθέτησης. Στο όνομα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, της αξιοκρατίας και της αλήθειας. Εναντίον όλων αυτών που δυσφημούν το Πανεπιστήμιο και με τις πράξεις τους δίνουν έδαφος για δίθεν μεταρρυθμίσεις.
Προσωπικά με έχει σημαδέψει πάρα πολύ και σαν φίλος και σαν δάσκαλος και θα το θυμάμαι για πάντα. Ευχαριστώ.